Αγαπητέ κύριε Μαυραγιάννη, μιλήσατε για θεατρινισμούς. Μα εδώ πέρα δεν μίλησα μόνο εγώ σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ πέρα μίλησε όλες οι παρατάξεις, πριν τις συμπολιτεύσεις. Όλοι συμφωνήσαμε ότι το θέμα πρέπει να τεθεί προς την ψηφοφορία. Δεν έχουμε κάτι προσωπικό με κανένα. Θα ήθελα να το σου πω μισό λεπτό. Δεν υπάρχει άλλο. Μα δεν έχω διακόψει κανένα. Δηλαδή, ας έρθουμε ένα επίπεδο συζήτησης. Δεν έχω διακόψει κανένα. Ούτε επί τόσα και τόσα. Για θεατρινισμούς, για λαϊκισμούς και εγώ δεν ξέρω γιατί. Σας απαντάω λοιπόν. Δεν ακούσατε όλες τις άλλες παρατάξεις τι είπανε. Συμφώνησε κανένας με την έκδοση του κεφόματος. Μόνο ο Ντινόπουλος το είπε. Έτυχε ο Ντινόπουλος για χι λόγους. Και είχε περισσότερα στοιχεία τα οποία παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να δημιουργηθεί μια κρίση, να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Γιατί στραψοδικείτε και λέτε για λαϊκισμούς και προσωπικές αντιπαραθέσεις. Τι έγινε πριν από 20 χρόνια. Έχουν μισθεί τίποτα με το συγκεκριμένο. Συγγνώμη κύριε Μαυραγιάννη. Δεν τελείωσε κύριε Μαυραγιάννη. Αλλά θέλω να ακούσω. Γιατί εδώ πέρα είναι κάτι συγκεκριμένο και θα κλείσουμε με αυτό. Γιατί φαίνεται ότι η διοίκηση δεν θέλει να θέσει το θέμα προς την ψηφοφορία. Αλλά πρέπει να πάρει μια θέση και ο αγαπητός δήμαρχος. Δηλαδή, ακούσατε όλες τις πτέρυγες. Συμφωνούν ότι αυτό το θέμα πρέπει να τεθεί προς την ψηφοφορία. Δεν θέλετε. Μπορείτε να μην το κάνετε. Δεν θα σας βάλετε με το ζόρι να φέρετε σε ψηφοφορία το ζήτημα. Άλλωστε, η πολιτική, τέλος πάντων, η πολιτική βούληση έχει εκφραστεί. Δηλαδή, όλοι συμφωνήσαν ότι δεν πρέπει να μπει το λεύκο. Αν κάνετε την ψηφοφορία, τι θα αλλάξει τίποτα. Αλλά τελειώνω, κύριε Δήμαρχε. Άρα λοιπόν, το να θέλετε, ακούγοντας όλους. Όλους. Όλοι αυτό είπαν. Το είπανε γιατί συμπαθούν εμένα. Κάθε άλλο. Λοιπόν, κάθε άλλο. Άρα λοιπόν το είπαν γιατί αυτά τα οποία παρουσιάσαμε είναι η λίμφα ενότητα. Εσείς χάνετε από αυτή την ιστορία. Διότι φοβάστε, αυτό προκύπτει. Πηγαίνετε πίσω από κάποιες τέλος πάντων διαδικαστικές εμπνεύσεις τις οποίες έχετε για να μην φέρετε το θέμα στην ψηφοφορία. Μην το φέρετε. Δεν θέλετε, μην το φέρετε, κυρία Σέλη. Η κρίση του σώματος έχει εκφραστεί.